Να ξεκινήσουμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά το καινούριο σόου του κυρίου Κουκλώνη που δεν άφησε και τις καλύτερες των εντυπώσεων σε επίπεδο σκηνικού. Είναι η είδηση που θα μας μεταφέρει για πρώτη φορά από σήμερα. Από ό,τι μαθαίνουμε, Γιώργο, δεν θα γίνει το live της Κυριακής. Όχι, πάτε! Όχι! Όχι! Το κανάλι, βέβαια, επισήμως δεν το επιβεβαιώνει. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι δεν θα γίνει το live. Και το σίγουρο είναι ότι δεν θα υπάρξει αποχώρηση την Κυριακή. Είναι διπλό μερογάματο η Κυριακή του Πάσχα, θα μην δώσει και λίγα λεφτά. Ωραία. Αυτοί είστε. Εγώ δεν θεωρώ πανέξυπνο τον Νίκο Κοκλώνη. Θα σας πω ότι πιστεύω. Ακουγέμαι, ήρεμα. Ωρα λοιπόν μικρότερα. Που έφαγε κράξιμο το συγκεκριμένο σόου για το πλατό και βγήκε ο Κοκλώνης χθες και είπε δεν είναι το κανονικό μας. Μπαρμπούτσαρα, το κανονικό του ήταν. Προφανώς ο Νίκος που είναι πανέξυπνος. Πολύ νοημοσύνη έχουμε. Και είναι και λάτς άνθρωπος, πλερό, τους ανθρώπους που θέλει. Λοιπόν. Θα κάνει αλλαγή πλατό. Κύριε Νίκο, τι έγινε. Φανούλη, για να σου φέρω καινούργιο διστριπιτέρ, ναι. Πρέπει να το παραγγείλω από το Μομπελιέ. Παιδιά, δεν υπάρχει βάθος στο χώρο αυτό. Είναι ένα λάθος, κακό σκηνικό. Δεν ξέρω ποιος το έκανε. Και βασικά δεν χωράγανε όλες οι παίκτριες, έτσι, όπου είναι πολύ βασικό. Επίσης, είναι κακό σκηνικό. Τρεις βγαίνανε, τρεις και ναι, δεν υπήρχε χώρο για όλες. Άβολα κακό. Είναι σκηνικό περιφερειακού καναλιού. Δεν είναι σκηνικό που υπογράφει ο Νίκος Κοκλώνης. Τόσο χαρήκατε. Πιθανότατα να ζητείτε το πλατό, όπως ανέφερες και εσύ, να υπάρξει κάποιο μεγαλύτερο χώρο. Δεν θα πάμε πάντως, Γιώργο, σε πολύ μεγάλο. Εντάξει, αλλά όπως και να έχει, παιδί μου, δεν είναι ωραίο για τους τηλεθεατές, δεν καταλαβαίνουν. Να κολλάει το κεφάλι του παρουσιαστή ή του συμπαρουσιαστή. Στο τελάρο πίσω, ναι. Στο τελάρο πίσω. Καμπαρούλα μια σταλιά.